Συζητάμε λοιπόν σήμερα την κύρωση ενός πρωτοκόλλου που συνδέεται με μία σύμβαση του 1991 και το πρωτόκολλο άνοιξε προς υπογραφή το 2003. Προφανώς προκύπτει το ερώτημα γιατί τώρα και θα επανέλθω σε αυτό, ωστόσο πριν για να καταλάβουμε ίσως όλοι γιατί τώρα, πρέπει να εξετάσουμε πώς συμπληρώνει αυτό το πρωτόκολλο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο μεταξύ έχει μεσολαβήσει μία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2001, 42 του 2001, που ουσιαστικά αντανακλά το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε ως διακρατική σύμβαση τη δική της οδηγία στα πλαίσια της προσπάθειας των ευρωενωσιακών ομίλων να πάρουν το πάνω χέρι σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Η διαφορά που έχει αυτό το πρωτόκολλο σε σχέση με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αφενός ότι επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης σε περισσότερα έργα και δράσεις. Αναφέρονται και είναι πολλά, δεν είναι μόνο τα ανανεώσιμα που ακούγονται σήμερα εδώ πέρα. Είναι πολλά και σοβαρά, όπως είναι οι μεταφορές, η διαχείριση υδάτων, απορριμμάτων, ένα σωρό οι εξορίξεις και φυσικά η ΑΠΕ. Και ένα δεύτερο σημείο είναι ότι επεκτείνει τη συμμετοχή του κοινού. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα. Θα αναφερθώ και σε αυτό. Βέβαια, επιπλέον, ο σύμβαση του ΟΗΕ μπορεί πλέον να υπογραφεί και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σημειώνουμε ότι από τις χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε σύνορα, η μόνη που δεν το έχει υπογράψει είναι η Τουρκία. Η θέση μας, λοιπόν, ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στρατηγικού χαρακτήρα ΙΜΗ σε έργα διασυνοριακών με διασυνοριακές επιπτώσεις ΙΜΗ είναι προσχηματικές. Δεν προστατεύουν το περιβάλλον και αυτό το διαπιστώνουμε εκ του αποτελέσματος με μία ματιά γύρω μας. Δεν έχουν λειτουργήσει. Αφενός δεν είναι υποχρεωτικές και μάλιστα κάθε κράτος μπορεί, συμβαλόμενο, μπορεί, έχει τη διακριτική ευχέρεια και αποτυπώνεται αυτό στο άρθρο 5, να αναφέρει τους λόγους γιατί δεν θα συντάξει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, τις παραγγέλνουν αυτοί που πρόκειται να υλοποιήσουν τα έργα. Άρα λοιπόν οι ελεγχόμενοι πληρώνουν για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα μπορούσα να πω πολλά γι' αυτό, δεν θα επεκταθώ. Ένα άλλο σημείο είναι ότι η διαβούλευση με το κοινό είναι προσχηματική. Και δεν θα αναφερθώ εδώ πέρα στο ρόλο των ΜΚΟ, που έχουν πολυπλόκαμους δεσμούς με μεγάλους ομίλους πράσινης μετάβασης, ούτε στο ποιος πληρώνει τη μελέτη. Αναφέρομαι κυρίως στις κινητοποιήσεις κατοίκων και εργαζομένων που χρόνια τώρα αγωνίζονται μέσα από τις οργανώσεις τους για να αποτρέψουν σχέδια που επιβαρύνουν τη ζωή τους και το περιβάλλον. Και φυσικά η απάντηση είναι ότι εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Το έχουμε δει στην καύση απορριμμάτων στην ΑΓΕΤ στο Βόλο, στο Λαγκαδά, στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αεολικών και φωτοβολταϊκών που ήδη έχει αναφερθεί, ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές Natura ή ιστορικής σημασίας. Άρα λοιπόν, το πόσο προστάτευσε η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σύμβαση του 1991, του ΕΣΠΟΥ, το περιβάλλον αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Το πώς προστατεύει γενικά όλο αυτό το πλέγμα νόμων, κανονισμών, οδηγιών και συμβάσεων το περιβάλλον, φαίνεται, το πώς απέτυχε να το προστατεύσει, φαίνεται από τις υγειονομικές και διατροφικές κρίσεις που ξεσπούν όλο και πιο συχνά, από τις οικολογικές και τεχνολογικές καταστροφές που αντιμετωπίζουμε όλο και συχνότερα και αναφέρθηκαν ήδη παραδείγματα, δεν θα επεκταθώ. Βέβαια, δεν το υποτιμούμε, το θεσμικό πλαίσιο έχει χρήσεις. Πρώτον, αξιοποιείται από τις κυβερνήσεις σαν ένα εργαλείο, σαν νομικό έρισμα για πολιτικές με καταστροφικό αντίκτυπο για την υγεία του λαού και το περιβάλλον. Το έχουν κάνει όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση εγκαλούν το κόμμα που κυβερνά ότι δεν εφαρμόζει σωστά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό ζούμε τόσα χρόνια. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, στείνει το γήπεδο των ανταγωνισμών που μένονται με πρωτοφανή ένταση στις μέρες μας. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό έχει τη σημασία του από τη στιγμή, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να επιβάλλει τη δική της οδηγία ως διεθνές πρωτόκολλο. Ρωτήσαμε κάποιες ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν πήραμε απάντηση από την κυρία Υφυπουργό της προάλλες.
Στη λογική της διαβούλευσης με το κοινό, όπως λέει και το πρωτόκολλο, έχει ζητηθεί γνωμοδότηση από τις 13 περιφέρειες της χώρας για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου επικαιροποιημένης στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων πυρηνικών καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας. Ρωτάμε λοιπόν, επειδή το επικαιροποιημένο σχέδιο γίνεται για την χωροθέτηση και νέες εγκαταστάσεις σε Κοσλοντούι και Ελλήν Περίν, πώς θα αξιοποιηθεί το πρωτόκολλο αυτό και πώς στην περίπτωση αυτή. Είναι προφανές για μας ότι το πρωτόκολλο θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της περιβαλλοντικής διπλωματίας. Αυτό προκύπτει και από την τροποποίηση του άρθρου 3 του 2540 του 97 με το άρθρο 4 του παρόντος, ώστε να συμπεριληφθεί και το Υπουργείο Εξωτερικών σε ζητήματα εφαρμογής του πρωτοκόλλου. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη μας τις γεωπολιτικές εξελίξεις που τρέχουν, τη μεγάλη κινητικότητα στο Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά, όπου δρομολογούνται πραγματικά επώδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο, ξαναρωτάμε, γιατί έρχεται προς κύρωση τώρα το πρωτόκολλο, όταν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καλύπτει όσα προβλέπει το πρωτόκολλο, και δεν μπορεί να γίνεται μόνο για την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία, που δεν καλύπτονταν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και αν είναι έτσι, τότε ποια είναι αυτά τα διασυνοριακά έργα με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Επίσης, στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης για την επόμενη δόση, αναφέρεται ρητά η εμπορευματοποίηση της διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων. Έργα που, κατά τεκμήριο, έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα σε πολλές περιπτώσεις. Έχει σχέση το ότι φέρνεται τώρα αυτό το πρωτόκολλο με την επόμενη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης? Επίσης, αυτές τις μέρες παρακολουθούμε τον σφοδρό ανταγωνισμό ανάμεσα στις κυβερνήσεις, στις αστικές τάξεις, θα πω, Ελλάδας και Κύπρου σε σχέση με τη διασύνδεση, την ηλεκτρική διασύνδεση. Είναι και το Ισραήλ που εμπλέκεται, αλλά το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο. Θα αξιοποιηθεί το πρωτόκολλο αυτό για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τη στιγμή μάλιστα που η Τουρκία πρόσφατα με τις προκλητικές κινήσεις στην Κάσο συνεχίζει να εγείρει τις απαράδεκτες αξιώσεις της. Κλείνω. Συμπερασματικά, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις οποίες αναφέρεται το πρωτόκολλο και η σύμβαση με την οποία συνδέεται δεν έχουν μέχρι σήμερα προστατεύσει το περιβάλλον. Ο διασυνοριακός δε χαρακτήρας του πρωτοκόλλου, στην περίοδο τη σημερινή με τους ανταγωνισμούς σε αυτό το οξυμένο επίπεδο και τις οικονομίες να μετεξελίσσονται ραγδαία σε οικονομίες πολέμου, μας προβληματίζει ιδιαίτερα το πώς θα αξιοποιηθεί το πρωτόκολλο αυτό. Κατ' εμάς, διευκολύνεται και σε νομικό επίπεδο η παρέμβαση ομίλων που δραστηριοποιούνται σε ένα κράτος, σε έργα ανταγωνιστών που υλοποιούνται σε γειτονικό κράτος, σε τομείς μάλιστα κρίσιμους για τη ζωή και την υγεία, την ευημερία του λαού, όπως είναι η γεωργία, η ενέργεια, η βιομηχανία, η εξόρυξη, οι μεταφορές, η διαχείριση αποβλήτων και άλλα, υδάτων. Καμία συνθήκη, κατά τη γνώμη μου, και κανένα πρωτόκολλο δεν μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον από τους ανταγωνισμούς των ομίλων για κερδοφόρες επενδύσεις. Αυτό το καθήκον εναπόκειται στους λαούς. Με την πάλη τους μπορούν να περισσώσουν ό,τι σώζεται και να δημιουργήσουν τους όρους για την πραγματική διέξοδο από το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα που λέει λατή ζωές και περιβάλλον. Ευχαριστώ.